Για το Πάσχα μετατίθενται ελπίδες των εμπόρων για αναθέρμανση της αγοράς, καθώς τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων είναι κάθε άλλο παραθετικά. Όπως προκύπτει από έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το διάστημα 13 Ιανουαρίου με 29 Φεβρουαρίου, 7 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σε μία στις 4 επιχειρήσεις πωλήσεις έμειναν στάσιμες, ενώ μόλις το 7% σημείωσε άνοδο. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά δεν κάναμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Τα πράγματα ξεκίνησαν άσχημα στην αρχή. Μία-δύο μέρες στην αρχή ξεκινήσαμε να πάμε καλά. Μετά κάναμε κοιλιά. Δεν νομίζω ότι οι εκπτώσεις είχαν το αποτέλεσμα που περιμέναμε όλοι. Περιμέναμε μία ανάκαμψη από τις εκπτώσεις, πράγμα που δεν ήρθε. Μια και από ό,τι ξέρετε, μέχρι τον Ιανουάριο τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα στο θέμα του τζίρου. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι το 20%, 20-25% αυτών οι οποίοι είναι κάτω από τα περσινά είναι σε ποσοστά από 20-30% κάτω από τα περσινά. Ένα νούμερο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και εκείνο που πρέπει να λάβουμε είναι ότι θα πρέπει να ελαφρύνουμε την δομή, μάλλον το σκελετό που θεωρούμε ότι είναι η αγορά και οι μικροέμποροι, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανασάνουν και να προχωρήσει η οικονομία μας ακόμα παραπάνω. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ, το 55% των επιχειρηματιών διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων από άποψη αγοριστικής κίνησης. Είναι σίγουρα η υπέρμετρη φορολογία η οποία υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι τελευταία είναι οι 120 δόσεις, οι οποίες από τη μια πλευρά είναι θετικές μεν, από την άλλη πλευρά όμως στερούν χρήμα από την αγορά, διότι ο κόσμος ο περισσότερος κοιτάει να καλύψει. Ο κόσμος θέλει να είναι ενήμερος, δεν θέλει να είναι παράνομος, κοιτάει να καλύψει τις υποχρεώσεις που έχει προς το δημόσιο, αυτό όμως στέρισε χρήμα από την αγορά. Και εκείνο που πρέπει επίσης να επισημάνουμε είναι στην τρίτη δόση το 30% των φορολογουμένων, στην τρίτη δόση των 120 δόσεων, έτσι. Το 30% ήδη είναι εκτός, δεν δίνονται να την αποπληρώσουν. Μία στις δύο επιχειρήσεις προχώρησε σε εκπτώσεις που κυμαίνονταν από 21% έως και 40%, ενώ μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις έως και 20%. Να σημειωθεί ότι παγιώνεται η χρήση πλαστικού χρήματος κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς σχεδόν οι 7 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.